Θα σα δώσω λοιπόν σήμερα 25 ιδέε για δημοσιεύσει που θα σα βοηθήσουν να αυξήσετε την ελεπίδραση που έχετε και το ενδιαφέρον από υποψήφιου πελάτε, υποψήφιου συνεργάτε ή οτιδήποτε τέτοιο και ουσιαστικά να αυξήσετε και τι πωλήσει σα. Και για να σα βοηθήσω να κατανοήσετε καλύτερα όλα αυτά, την κάθε ιδέα, θα προσπαθήσω να σα δώσω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Θαδωρή Αραμπατζή. Καταρχήν θέλω να σα ρωτήσω πώ είστε. Ε, μέρε κλεισμένοι μέσα. Ε, θέλω να μου πείτε πώς είστε γενικά, πώς αισθάνεστε, πώς νιώθετε, πώς βιώνετε όλο αυτό που περνάμε. Ε, γιατί δεν είστε μόνοι σας, είμαστε όλοι μαζί και νομίζω ότι το περνάμε όλοι αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Άλλοι έχουν τις δικές τους δυσκολίες, άλλοι το περνάνε διαφορετικά, άλλοι δουλεύουν, άλλοι κάθονται, άλλοι βγαίνουν έξω κανονικά και δουλεύουν και δουλεύουν, και δουλεύουν για εμά που είμαστε μέσα. Ελπίζω να περνάτε καλά και να έχετε και το μυαλό τέλο δηλαδή, πάντων σε καλή κατάσταση να μην είστε πολύ επηρεασμένοι από όλο αυτό, όσο μπορούμε να μην είμαστε. Θα να σα καλωσορίσω σε μια ακόμα online εκπαίδευση ανοιχτή για δικτυωτέ όλων των εταιριών δικτυακού marketing, αλλά και για επαγγελματίε ανεξαρτήτω αντικειμένου. Και σήμερα θα μιλήσουμε για δημοσιεύσει στα social media. Στα 13-14 χρόνια που βρίσκομαι στα social media, από εποχή MySpace. Ποιοι ήσασταν, ποιοι είχατε MySpace, γράψτε τη λέξη MySpace στο chat αν θέλετε, στα σχόλια. Ποιοι είχατε MySpace, Έχω κάνει λοιπόν από, το, από τότε, α, τα, 13-14 χρόνια, έχω κάνει άπειρε δημοσιεύσει. Άλλε τι είδα μόνο εγώ, άλλε είχαν τεράστια αλληλεπίδραση. Και πολλέ φορέ δεν ήξερα τι θα πρέπει να δημοσιεύσω. Μέσα από δοκιμέ λοιπόν και λάθη, και από εκπαιδεύσει που παρακολούθησα πολύ αργότερα φυσικά, κατέληξα στα είδη των δημοσιεύσεων που συνήθω δημιουργούν αλληλεπίδραση. Όταν λέω αλληλεπίδραση, εννοώ ότι είναι κάποιε δημοσιεύσει που κάνουν του ανθρώπου να συνδέονται μαζί μου. Εντάξει, να νιώθουν άνετα να επικοινωνήσουν μαζί μου, να μου στείλουν ένα μήνυμα και να με ρωτήσουν τέλο πάντων για αυτό το οποίο έχω, ρε παιδί μου, και τι είναι αυτό το οποίο κάνω και ζητώντα πληροφορίε για να αγοράσουν οτιδήποτε. Έτσι, τα προϊόντα μου να μπουν στην ομάδα μου ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν έχει σκεφτεί, αν έχει προβληματιστεί ποτέ ότι ξέρει, δεν ξέρω τι να αποστάρω, δεν ξέρω τι να ανεβάσω. Ε, δεν ξέρω πώς να μιλήσω για τα προϊόντα μου, για την ε, επιχειρηματική μου ευκαιρία. Ή δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ ας πούμε, να ανεβάσετε κάτι, ξέρω, να κάτι για τα προϊόντα σας και να έκαναν like μόνο δύο-τρία άτομα τα οποία ήταν ήδη συνεργάτες ή κάτι τέτοιο. Σας έχει συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή να μην ξέρετε να ανεβάσετε ή να κάνετε κάποιες δημοσιεύσεις και να έχουν μια πολύ μικρή αλληλεπίδραση. Γράψτε ένα νέα, αν, αν σας έχει συμβεί. Εμένα μου έχει συμβεί, πούμε, αυτό το πράγμα. Μου συνέβαινε. Κυρίω κάποιε φορέ πολύ περισσότερο παλιότερα, που δεν ήξερα τι να δημοσιεύσω. Λοιπόν, και όταν θέλουμε να προωθήσουμε τη δουλειά μας στα social media, με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεχωρίσουμε από τους υπόλοιπους, τότε όλο αυτό που μπορεί να περνάμε, ας πούμε, μπορεί να είναι μια πρόκληση. Για να σας βγάλω λοιπόν αυτή την πρόκληση, θα μοιραστώ μαζί σας 25 δημοσιεύσεις που προκαλούν ελεπίδραση στα social media. Οπότε είτε έχετε δημιουργήσει της επιχείρηση, είτε έχετε κάποιο blog, κάποιο website, ή shop, είστε αυτοπασχολούμενοι, είστε καλλιτέχνε, κατασκευάζετε πράγματα, ή έχετε κάτι που θέλετε να προωθήσετε στα social media, τότε χρειάζεται να μάθετε τι να δημοσιεύετε ώστε να έχετε ανταπόκριση από το κατάλληλο κοινό για εσά. Δεν αρκεί δηλαδή να έχουμε μόνο ανταπόκριση. Πρέπει να είναι ανταπόκριση από το κατάλληλο κοινό για εμά. Και γι' αυτό ακριβώ θα μιλήσουμε σήμερα. Στη σημερινή εκπαίδευση δούλευαν συμμετοχή δικτυωτέ και επαγγελματίε από περισσότερε από 20 διαφορετικέ εταιρείε από Ελλάδα, Κύπρο και από άλλε χώρε. Βλέπω και Γερμανία μέσα εδώ πέρα και παλού. Και θα ήθελα να σα που είστε σήμερα εδώ και που αφιερώνετε το χρόνο για την προσωπική σα εξέλιξη και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα σα βοηθήσουν να γίνετε επαγγελματίε και πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά σα. Αν είστε καινούργιε και σε αυτέ τι εκπαιδεύσει και έχετε πρώτη φορά εδώ, πολύ σύντομα έτσι να σα συστηθώ. Όπω σα είπα, λέγομαι Θοδωρή Αραμπατζή. Ασχολούμαι με την εναλλακτική επιχειρηματικότητα και το δικτυακό marketing από το 2002. Τον Φεβρουάριο ενηλικιώθηκα και στα 18 χρόνια. Είμαι δημιουργό του GreekCoach.gr, και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Και αυτό που κάνω ουσιαστικά είναι να βοηθάω ανθρώπου που ασχολούνται με το δικτυακό μάρκετινγκ ή που σκέφτονται να ξεκινήσουν τη δική του επιχείρηση online και offline να πετύχουν με απλό τρόπο. Κομμάτια όλων αυτών των εκπαιδεύσεων ανεβαίνουν στο network networkpavlamarketing.gr. Επίση, συγγραφείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Είναι youtube.com κάθετο Greek Coach. το στο κόκκινο κουμπί. Και μετά πατήστε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε μια ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα τέτοιο βίντεο. Συνήθω ανεβάζω ένα νέο βίντεο κάθε εβδομάδα. Τώρα, αν δείτε κάποιο βίντεο δικό μου που σα φανεί χρήσιμο, πατήστε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο, μοιραστείτε το με άλλου, γιατί αυτέ οι κινήσει, αυτέ οι δραστηριότητε βοηθούν τον αλγόριθμο του YouTube να τα εμφανίζει και σε περισσότερου ανθρώπου. Οπότε, αν το είδατε εσεί και, και σα βοήθησε, μπορείτε να μοιραστείτε και με άλλου για να βοηθήσουν και εκείνοι. Αν δεν είστε γραμμένοι στη λίστα μου, μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετο list. Συμπληρώστε τη φόρμα, είναι δωρεάν φυσικά και θα λαμβάνετε ενημέρωση για κάθε νέα εκπαίδευση ή βίντεο ή άρθρο μόλι το ανεβάζω. Επίση, θα λάβετε στο email σα και κάποια πρώτα βήματα ε, για να ξεκινήσετε σωστά την εκπαίδευσή σα. Δωρεάν όλα αυτά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που προτείνω σε όλου όσου θέλουν να μελετήσουν το υλικό μου. Γιατί έχω άπειρο υλικό. Στο blog μου έχω 950 άρθρα μέσα, α πούμε, ανεβασμένα. Έχω άπειρα βίντεο. Οπότε, αν μπείτε στο GreekCoach.gr, κάτω list και συμπληρώσετε τη φόρμα, θα σα έρθει μια σειρά από emails, Οπότε, σιγά-σιγά μπορείτε να γνωρίσετε το υλικό κανονικά. Λοιπόν, οπότε. Θα σα δώσω λοιπόν σήμερα 25 ιδέε για δημοσιεύσεις που θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε την ελεπίδραση που έχετε και το ενδιαφέρον από υποψήφιους πελάτες, υποψήφιους συνεργάτες, οτιδήποτε τέτοιο και ουσιαστικά να αυξήσετε και τις πωλήσει σας. Και για να σας βοηθήσω να κατανοήσετε καλύτερα όλα αυτά, την κάθε ιδέα, θα προσπαθήσω να σας δώσω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Ωραία. Να σας πω βέβαια ότι εγώ τώρα θα σας δώσω κάποιες ιδέες. Εντάξει, και τα είδη των δημοσιεύσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε αλληλεπίδραση. Αλλά είναι στο χέρι σας να βρείτε τι θα δημοσιεύσετε ακριβώ. Δηλαδή, θα πάρετε ένα είδο δημοσίευση. Το θέμα είναι να σκεφτείτε από μόνοι σα να γράψετε κάτι ελκυστικό, κάτι ενδιαφέρον, βασισμένοι σε αυτά τα είδη των δημοσίευσεων. Οπότε θα χρειαστεί και εσεί να κάνετε κάποιο κομμάτι τη δουλειά. Θα χρειαστεί να αφιερώσετε λίγο χρόνο, να ψάξετε και να σκεφτείτε και να προγραμματίσετε τι δημοσίευσει σα. Αλλά οι ιδέε και το περιεχόμενο που θα βρείτε μπορεί να είναι γύρω από αυτέ τι 25 ιδέε που θα μοιραστώ μαζί σα σήμερα. Τώρα, κάποιε από τι ιδέε που θα δούμε σήμερα είναι πάνω στο δικτυακό marketing που ουσιαστικά και εγώ με αυτό ασχολούμαι και οι περισσότεροι ασχολούνται με αυτό. Αλλά είναι οι ιδέε που μπορείτε να τι χρησιμοποιήσετε και ε, οτιδήποτε άλλο και αν εμπορεύεστε, αν προωθείτε στο ίντερνετ. Ωραία. Αν έχετε ερωτήσει σχετικά με συγκεκριμένε δημοσιεύσει που σκέφτεστε να κάνετε, μπορείτε να τι κρατήσετε. Στο τέλο θα αφήσω λίγο χρόνο για ερωτήσει, οπότε μπορείτε να μου τι γράψετε στο τέλο. Και αν μπορώ να σα βοηθήσω, θα το κάνω εδώ πέρα στην αίθουσα μαζί που είμαστε τώρα λεπτό. Τώρα, Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Είστε έτοιμοι. Γράψτε έτοιμοι. Νούμερο 1. Μοιραστείτε την προσωπική σα ιστορία. Νούμερο 1. Μοιραστείτε λοιπόν την προσωπική σα ιστορία με τα προϊόντα ή την επιχειρηματική σα ευκαιρία, χωρί όμω να αναφέρετε το όνομα τη εταιρεία ή των προϊόντων σα. Πολλά από αυτά που θα πούμε σήμερα, και γενικά όσοι με έχετε ακούσει να μιλάω για αυτά τα πράγματα, είναι διαφορετικά από αυτά που συνήθω σα διδάσκουν στην εταιρεία σα. Οπότε μοιραστείτε το προσωπικό σα αποτέλεσμα, χωρί όμω να αναφέρετε το όνομα τη εταιρεία ή των προϊόντων σα. Προσοχή. Δεν είναι ότι κρυβόμαστε, δεν είναι ότι ντρεπόμαστε να πούμε το όνομα του πρόεδρου ή τη εταιρεία μα. Υπάρχουν άλλοι λόγοι που μπορούμε να συζητήσουμε σε κάποια άλλη εκπαίδευση, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να αναφέρουμε σε αυτή τη φάση. Ωραία. Δημιουργήστε περιέργεια και ουσιαστικά για του άλλου να σα ρωτήσουν για να μάθουν περισσότερε πληροφορίε. Για παράδειγμα, ένα τρόπο που μπορώ να πω την ιστορία μου είναι ο εξή. Ωραία. Αυτό ας πούμε, είναι μια δημοσίευση που μπορώ να κάνω. Όταν εργαζόμουν ω υπάλληλο βιβλιοπολίου, ένα από τα πράγματα που μισούσα ήταν το λεγόμενο σπαστικό ή σπαστικό, όπω το λέγαμε, ωράριο. Πλέον έχοντα τη δική μου εργασία, μπορώ να επιλέγω πόσε και ποιε ώρε θα εργάζομαι. Εσεί στην εργασία σα έχετε σπαστό ή συνεχόμενο ωράριο. Ή μπορείτε να επιλέγετε τι ώρε που θα εργάζεστε. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι μια σύντομη δημοσίευση που μπορώ να κάνω για να μοιραστώ την προσωπική μου ιστορία. Δεν θα πάρετε προφανώ τη δική σα ιστορία με αυτόν τον τρόπο που την έγραψα εγώ, αλλά μπορείτε να κάνετε κάτι αντίστοιχο. Δεν θα πάρετε τη δική μου την ιστορία, να την βάλετε στη δική σα, αλλά μπορείτε με αυτόν τον σύντομο τρόπο, αυτό είναι μια είδο δημοσίευση. Να βάλετε δηλαδή τη δική σα ιστορία. Κάτι αντίστοιχο προφανώ μπορείτε να κάνετε και με τα προϊόντα. Νούμερο 2. Θα τα πάω λίγο πιο γρήγορα, γιατί είναι αρκετά πράγματα που έχουμε να δούμε και πρέπει να τελειώσουμε σήμερα. Η μεγάλη αποκάλυψη. Μοιραστείτε λοιπόν ένα βίντεο ή μια εικόνα όπου χρησιμοποιείτε το προϊόν την υπηρεσία σα, μοιραστείτε το λόγο που είστε ενθουσιασμένοι. Χωρί όμω πάλι να αναφέρει το όνομα τη εταιρεία ή των προϊόντων. Επικεντρωθείτε στα πλεονεκτήματα και στα ωφέλη για τα οποία είστε ενθουσιασμένοι. Κάντε του άλλου να σα ρωτήσουν προσωπικά για περισσότερε πληροφορίε. Για παράδειγμα, μία υπηρεσία που έχουμε στην εταιρεία μου είναι για ανθρώπου που θέλουν να βρίσκουν πελάτε και συνεργάτε μέσω Ιντερνετ, όπω ήμουν κι εγώ. Οπότε, κάποιε φορέ ανεβάζω βίντεο ή boomerang ή φωτογραφίε από το ηλεκτρονικό μου γραφείο που έχω, όπω βλέπετε εδώ πέρα, όπου δείχνω δεκάδε φόρμε ενδιαφέροντο από ανθρώπου που μου ζητούν πληροφορίε για την επιχείρησή μου καθημερινά. Okay. Οπότε τι έκανα. Έβαλα αυτό το, το boomerang και αυτή την εικόνα του πάντων και έγραψε κάτι του τύπου με τη χρήση αυτών των εργαλείων marketing. Έχω ανθρώπου που επικοινωνούν καθημερινά μαζί μου μέσω ίντερνετ για να μάθουν περισσότερα για την επιχείρηση και τι υπηρεσίε μου. Εσεί με ποιο τρόπο βρίσκετε πελάτη κυρίω, μέσω ίντερνετ ή offline ή κάτι τέτοιο. Αυτό τώρα που σα δίνω είναι μια δημοσίευση που μπορώ να κάνω. Άρα λοιπόν κάτι αντίστοιχο μπορείτε να κάνετε κι εσείς για τη δική σας μεγάλη αποκάλυψη. Εντάξει, δεν αναφέρω πάλι το όνομα ούτε της υπηρεσίας, ούτε της εφαρμογής, ούτε το όνομα της εταιρεία μου. Δεν χρειάζεται. Αυτοί που ενδιαφέρονται θα μου στείλουν μήνυμα και για αυτό το συγκεκριμένο δημοσίευση μου είχα στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Νούμερο 3. Μοιραστείτε τα αποτελέσματά σα. Άλλο η ιστορία σα και άλλο τα αποτελέσματά σα. Η ιστορία είναι για ποιο λόγο ουσιαστικά ξεκίνησα κτλ. Λοιπόν, ή κάτι άλλο προσωπικό. Το αποτέλεσμά σα, λοιπόν, μοιραστείτε τα προσωπικά σα αποτελέσματα που είχατε από τα προϊόντα ή τι υπηρεσίε σα, χωρί να αναφέρετε το όνομα τη εταιρεία ή των προϊόντων σα, ζητώντα του ανθρώπου να επικοινωνήσουν μαζί σα για να μάθουν περισσότερα πάλι. Και ένα παράδειγμα εδώ πέρα είναι ότι, λοιπόν, μόλι συνειδητοποίησα ότι τον περασμένο μήνα, χρησιμοποιώντα αυτή την κάρτα, εξοικονόμησα 25 ευρώ από το σούπερ μάρκετ και συνολικά 80 ευρώ από τα μηνιαία μου έξοδα, χωρί να χρειάζεται να ψάχνω ειδικέ προσφορέ και ειδικέ εκπτώσει. Εγώ είμαι στην εταιρεία που έχουμε μια ειδική υπηρεσία, μια εκδοτική κάρτα. Οπότε αυτό είναι ένα τρόπο να μοιραστώ το αποτέλεσμά μου. Άρα το αποτέλεσμα μου είναι ότι έκανα την εξοικονόμηση. Ωραία. Ή βλέπετε εδώ πέρα δίπλα μια άλλη φωτογραφία είναι που είχαμε βγει με κάτι συνεργάτη μου για φαγητό στην Αθήνα. Τέλο πάντων, και μέρο του λογαριασμού ήταν αυτό που ήταν με έκπτωση. Έχει εδώ πέρα 10% έκπτωση. Άρα λοιπόν μπορώ να ανεβάσω το αποτέλεσμά μου. Αυτό λοιπόν είναι ότι μοιράζομαι τα αποτέλεσματά μου. Νούμερο 4. Lifestyle. Αν τα προϊόντα, οι υπηρεσίε σα ή η ευκαιρία σα βελτιώνουν τη ζωή και τον τρόπο ζωή των ανθρώπων, που συνήθω συμβαίνει αυτό, κάτι που μπορείτε να κάνετε είναι να, δημ... να κάνετε δημοσιεύσει lifestyle. Ταξίδια, δραστηριότητε, εμπειρίε. Καλά, προφανώ δεν μιλάω για τώρα που βρισκόμαστε σε καραντίνα. Έτσι, αλλά αυτό τι κάνει, βάζει του άλλου στον κόσμο σα και του κάνει να χτίζουν πιο δυνατέ σχέσει μαζί σα. Αν για παράδειγμα με την εταιρεία σα έχετε κάποιο συνέδριο, ξέρω εγώ, ή κάνετε Κάποιο ταξίδι ή κάτι τέτοιο, ή αν ε, κάνετε κάτι με μια παρέα συνεργατών φίλων. Ε, αυτό έχει να κάνει με το lifestyle, με το που περνάμε καλά. Ωραία. Ε, δεν είναι προσπηγητό, είναι κάτι το οποίο όντω συμβαίνει. Ανεβάστε κάτι σχετικό. Ωραία. Μοιραστείτε μια ευχάριστη στιγμή με φίλου και συνεργάτε σα από κάποιο ταξίδι ή κάτι τέτοιο. Αυτό κάνει του άλλου να θέλουν να μάθουν περισσότερα για το τι είναι αυτό το τόσο συναρπαστικό που κάνετε κι εσεί. Νούμερο 5. Δημοσιεύσει προϊόντων από άλλου. Μοιραστείτε ένα αποτέλεσμα που είχε κάποιο άλλο από την εταιρεία σα με τα προϊόντα ή την ευκαιρία σα. Και πάλι όμω, μην αναφέρετε το όνομα τη εταιρεία ή των προϊόντων σα. Okay. Προτείνετε του ανθρώπου να επικοινωνήσουν μαζί σα, για να επικοινωνήσουν μαζί σα για να μάθουν περισσότερα αν θέλουν πληροφορίε περισσότερε. Για παράδειγμα, το άρθρο που σα ανέβασα εδώ πέρα είναι τι. Είναι δημοσιεύσει που μου έστειλαν άλλοι για τι υπηρεσίε μου κτλ. Οπότε μοιράζομαι τι υπηρεσίε, τι εμπειρίε των άλλων ε, από από τι εκπαιδεύσει μου, από την επαφή που είχα μαζί μου, από το coaching που κάνω κτλ. Πριν από καιρό είχα ανεβάσει ένα μήνυμα μια συνεργάτη δάσκου, τη Ιωάννα, που μου είχε στείλει ενθουσιασμένη ένα μήνυμα και μου λέει ότι χρησιμοποιώντα ένα συγκεκριμένο εργαλείο τη εταιρεία μα, είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στην επιχείρησή τη. Το έκανα λοιπόν screenshot, έγραψα τα προσωπικά τη στοιχεία και το πώσαρα ε, στα social media, στο instagram κτλ και έγραψα ποιο θα ήθελε να έχει τέτοια μηνύματα στα εισερχόμενα του ή κάτι τέτοιο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το, την ανταπόκριση που είχα. Πόσα μηνύματα μου έστειλαν. Εντάξει. Ή βλέπω συχνά σε stories, α πούμε στο Instagram, από φίλου μου κτλ., που ανεβάζουν screenshots από πελάτε του. Του στέλνει εγώ ένα πελάτη μήνυμα και λέει: Εξαιτία, γύστηκα σήμερα και έχω χάσει ένα κιλό και 300 γραμμάρια σε, μόλι μια εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα προϊόντα που μου σύστησε. Και το κάνουν αυτό το screenshot, σβήνουν τα προσωπικά στοιχεία του, του ανθρώπου και το ανεβάζουν. Ωραία. Άρα λοιπόν τι κάνουν. Μοιράζονται το αποτέλεσμα από κάποιον πελάτη του. Νούμερο 6. Δημοσιεύσει εισοδήματο από άλλου. Αποτελέσματο που έχουν από την επιχειρηματική ευκαιρία. Μοιραστείτε την, ματηρία, την, προσωπική εμπειρία κάποιου άλλου με την ευκαιρία σα, με την εταιρεία σα όσον αφορά την επιχειρηματική ευκαιρία. Δεν χρειάζεται να αναφέρετε ποσά, δηλαδή ποσά χρήματα, εισοδήματα και τέτοια, λόγω κανονισμών προφανώ, αλλά μπορείτε να μοιραστείτε τα ωφέλη που είχε κάποιο λόγω των χρημάτων που κατάφερε να κερδίσει. Για παράδειγμα, ότι παραιτήθηκε από τη δουλειά του. Ότι εργάζεται στο σπίτι μαζί με τα παιδιά. Ή ότι βοήθησε τη σύζυγό του ή τον σύζυγό τη να σταματήσουν τη δουλειά του. Ωραία. Ή πήγαν διακοπέ σε ένα μέρο που πάντα ήθελαν να πάνε, αλλά δεν μπορούσαν. Μην αναφέρετε το όνομα τη εταιρεία σα, αλλά προτείνετε να επικοινωνήσουν μαζί σα αν θέλουν να μάθουν περισσότερα. Για παράδειγμα, η συνεργάτητά μου η Μαρία όταν ξεκίνησε έκανε δύο δουλειέ. Ένα είδο δημοσίευση μπορείτε να κάνετε. Τον δεύτερο μήνα σταμάτησε από την πρώτη τη δουλειά και μετά από τρία χρόνια σκληρή δουλειά παρτήθηκε και από τη δεύτερη τη δουλειά και πλέον εργάζεται από το σπίτι ή από πουδήποτε αλλού επιλέξει μαζί με τα δύο τη παιδιά και τον άντρα τη. Και έχοντα χτίσει την οικονομική τη ελευθερία. Είμαι πολύ περήφανο για τη δουλειά που έχει κάνει. στείλε μου μήνυμα για να μοιραστώ μαζί σου και τι πληροφορίε που μοιράστηκα με τη Μαρία πριν από έξι χρόνια. Okay. Δεν μου μήνυμα τώρα γι' αυτό, ήταν παράδειγμα. Λοιπόν. <ΣΣ> δημοσιεύσει αναγνώριση τη ομάδα σα. Αναγνωρίστε κάποιον που γράψατε στο δίκτυό σα ή κάποιον με τον οποίο συνεργάζεστε και ο οποίο πέτυχε κάτι σημαντικό. Μοιραστείτε τι πέτυχαν και συγχαρείτε του. Μην αναφέρετε το όνομα τη εταιρεία σα, αλλά προτείνετε να επικοινωνήσουν μαζί σα αν θέλουν να μάθουν περισσότερα. Για παράδειγμα, ο, ο καινούργιο μου συνεργάτη, ο Παύλο, από την Κρήτη, μέσα στι πρώτε 15 μέρε, κατάφερε να πετύχει τον πρώτο του τίτλο ηγεσία. Φίλε Παύλο, μπράβο σου για τη δέσμευσή σου και για το ότι ακολούθησε πιστά το πλάνο δράση. Αυτό που είναι ένα είδο δημοσίευση. Έτσι, όπου αναγνωρίζω κάποιον άλλον. Αυτή η εκπαίδευση θα υπάρχει στο Facebook μετά στο προφίλ μου. Οπότε, όσοι είστε στο webinar, μπορείτε να μπείτε μετά στο Facebook, στη σελίδα facebook.com κάθετο Greek Coach. Ή αν ψάξετε Θεόδωρο Αραμπατζή Greek Coach, θα τη βρείτε. Θα υπάρχει αυτή η εκπαίδευση εκεί πέρα. Μπορείτε να τη δείτε ξανά, αν θέλετε, να κρατήσετε σημειώσει. Οπότε, αν τα πηγαίνω γρήγορα και δεν προλαβαίνετε να σημειώσετε κάτι, μπορείτε να μπείτε μετά και να την ακούσετε όσε φορέ θέλετε. Ωραία. Νούμερο 8. Δημοσιεύσει με πλεονεκτήματα με ωφέλη. Σκεφτείτε λοιπόν κάποια μεγάλα πλεονεκτήματα, κάποια μεγάλα ωφέλη που προσφέρουν στου ανθρώπου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίε σα. Δημιουργήστε λοιπόν μια δημοσίευση που μιλάει για αυτά τα, τα προβλήματα, για μάλλον μιλάει για αυτά τα προβλήματα που λύνουν τα προϊόντα ή η ευκαιρία σα ή οι υπηρεσίε σα. Και μπορείτε επίση να μοιραστείτε και μια σύντομη εμπειρία, μια σύντομη ιστορία, αν έχετε και εσεί προσωπικά. Μην αναφέρετε το όνομα τη εταιρεία σα πάλι, μην αναφέρετε το όνομα των προϊόντων σα και προτείνετε του ανθρώπου να επικοινωνήσουν μαζί σα αν θέλουν να μάθουν περισσότερα. Οι άνθρωποι που έχουν ένα πρόβλημα που μπορεί να λύσει το προϊόν ή η υπηρεσία σα, θα επικοινωνήσουν μαζί σα για να σα ζητήσουν πληροφορίε για αυτό που κάνετε, αυτό που έχετε. Για παράδειγμα, ο νούμερο ένα λόγο που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τρώνε υγιεινό πρωινό είναι επειδή δεν προλαβαίνουν. Κι εγώ έτσι ήμουν. Μέχρι που βρήκα ένα πρωινό που φτιάχνετε και τρώγετε σε δύο λεπτά. Και είναι και υγιεινό. Βλέπετε, πρόβλημα, λύση. μιλάμε για πλέον εκτίματα, δηλαδή για τα ωφέλη. Νούμερο 9. Δημοσιεύσει επιτευγμάτων. Αν επιτύχατε ένα σημαντικό στόχο στην εταιρεία σας, είτε με τα προϊόντα, είτε με την επιχείρηση, μιλήστε γι' αυτό σε μία δημοσίευσή σας. Για παράδειγμα, ο περασμένο μήνα ήταν ο καλύτερο μου μήνα ω τώρα. Η ομάδα μου αυξήθηκε κατά 300 άτομα σε σχέση με το προηγούμενο. Είναι σπουδαίο να αποδίδουν οι προσπάθειέ σου και η επιτυχία σου να αντικατοπτρίζει την επιτυχία άλλων. Οκ. Okay. Τώρα, κάτι σημαντικό. Ξέρω ότι αυτό είναι αυτονόητο και δεν θα πρέπει να σου καν να το αναφέρω, αλλά είναι κάτι που το έχω δει να συμβαίνει και είναι κάτι που μπορεί να βλάψει την αξιοπιστία τη δική σα, αλλά και τη εταιρεία σα, αλλά και τον κλάδο γενικότερα. Μην γράφετε πράγματα που δεν ισχύουν. Μην γράφετε ότι πετύχατε ένα τίτλο ή κάτι. Η ότι είχατε ένα αποτέλεσμα που δεν είχατε όντω. Το μόνο εύκολο ε, σήμερα είναι να αποδειχθεί ότι αυτό που λέτε δεν ισχύει, το που γράψατε, και να χάσετε την εξοπιστία σα. Την οποία τόσο πολύ θέλετε να χτίσετε όλε αυτέ τι δημοσίευσει. Νούμερο 10. Ενθαρρυντικέ δημοσίευσει. Στου ανθρώπου αρέσει να συνδέονται με ανθρώπου που του ανεβάζουν και του ενθαρρύνουν. Δημιουργήστε λοιπόν δημοσίευσει που ενθαρρύνουν ε, αυτούς που μπορούν να διαβάσουν τις δημοσιεύσει σας. Ανεβάστε τους, κάντε τους να νιώσουν υπέροχα και αποδείξτε την ηγεσία σας, ότι βγαίνετε μπροστά και εσείς ήδη και παρακινείτε άλλους ανθρώπους. Και είχα γράψει παλιότερα κάτι τέτοιο, μην ανησυχεί, να, μη σε ανησυχείτε ότι είσαι διαφορετικό, να ανησυχείς και τα λοιπά σου γράφω εδώ πέρα. Είχα και τα μεγάλη επίδραση αυτό και σχόλια και στο Instagram το ίδιο. Μια άλλη φορά είχα γράψει κάτι άλλο σε εγώ που έλεγε ότι δεν είσαι εδώ και να είσαι συνηθισμένο, είσαι εδώ για να Οπότε εμπνεύστε του ανθρώπου και οι κατάλληλοι άνθρωποι θα θέλουν να συνδεθούν μαζί σα. Γράφοντα αυτό ε, που είπα πριν από λίγο, που δεν θα το επαναλάβω, <laughs> είχα διάφορα μηνύματα, μου στείλανε θετικά. Ένα από αυτά ήταν από έναν τύπο ο οποίο σχεδιάζει εξαιρετικό υλικό για social media. Κάνει, μία τρομερή δουλειά. Σκεφτείτε ότι τι τελευταίε περίπου 110 μέρε πήρε από 500 followers στο Instagram στου 10.000. Είναι τρομερό, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Μου στείλε μήνυμα αυτό και μου είπε: παιδί μου πόσο ταυτίστηκε με αυτό που έγραψα, και πριν λίγε μέρε ε, συνδεθήκαμε, κάναμε μια κλίση και αποφασίσαμε να συνεργαστούμε σε ένα νέο project. Εντάξει. Σημείωση. Όταν ανεβάζετε ένα απόφευμα ή μια εικόνα, μην γράφετε μόνο αυτό, μην, ανε, μην ανε, με, 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 μένετε σε αυτό. Γράψτε και δύο-τρει σύρε, γράψτε και μερικέ σκέψει σα γύρω από αυτό που ανεβάζετε. Ωραία. Δηλαδή δείξτε γιατί το γράψατε ουσιαστικά και πόσε σα εκφράζει αυτό το πράγμα. Νούμερο 11. Δημοσιεύσει δέσμευση. Κατά καιρού θα δημοσιεύσω προσωπικέ μου δεσμεύσει στα social media σε σχέση με στόχου που έχω, είτε είναι σε σχέση με κάποια εκδήλωση που πρόκειται να κάνω, είτε σε σχέση με κάποια εκπαίδευση, είτε σε κάποιο, με κάποιο event τη ομάδα μου, ή ακόμα και για προσωπικού στόχου. Γενικά στου άλλου αρέσει να συνεργάζονται με ανθρώπου που είναι δεσμευμένοι σε αυτό που κάνουν και οι οποίοι όντω κάνουν αυτό που λένε ότι θα κάνουν. Εντάξει. Αν δουν τη δέσμευσή σα, την αφοσίωσή σα, είναι πιο πιθανό να είναι στην ιδέα να δουλέψουν μαζί σα. Ο Γιώργο ρωτάει, είναι καλύτερο σε stories στον τοίχο μα. Γενικά, όλε αυτέ οι δημοσιεύσει που αναφέρει ο Γιώργος είναι και για τα stories και για το... τον τοίχο σα. Επίση, αν μιλάμε για το, για το Instagram. Μπορεί κάτι που θα ανεβάσει στον τοίχο σου, στη ροή σου τέλο πάντων, να το κάνει και δημοσίευση σε story. Κάποια βέβαια μπορεί να είναι μόνο για, για stories. Δεν είναι απαραίτητο να είναι όλα δηλαδή, για, story, για τον τοίχο σου. Ωραία, από λοιπόν για τη δέσμευση. Παράδειγμα. Μπορεί να είναι μια, σε σχέ... μια δέσμευση σε σχέση με κάποιε δράσει που θα ακολουθήσει τη δουλειά σα. Ή μπορεί να είναι μια δέσμευση σε σχέση με κάποια. με διατροφή, ξέρω εγώ, ή με άθληση. Οι άνθρωποι θέλουν γενικά να συναναστρέφονται με ανθρώπου που έχουν στόχου, που δεσμεύονται και που εκπληρώνουν τι δεσμεύσει του. Για παράδειγμα, όλο το Φεβρουάριο έκανα ένα challenge που δεν έφαγα ζάχαρη, δεν έφαγα γλυκά καθόλου. Εντάξει. Πριν από λίγε μέρε ξεκίνησα ένα νέο challenge. Αν και δεν είναι πολύ καλή η περίοδο τώρα για challenge ε, διατροφή μέσα στο... στην εγκλισμό, αλλά τέλο πάντων. Μια άλλη φορά είχα γράψει, ότι, είχα γράψει το εξή. Τι επόμενε 30 ημέρε αυτό που λέει εδώ πέρα. Θα επικοινωνήσω με περισσότερου φίλου μου, με του περισσότερου φίλου που έχω στο Facebook, για να του μιλήσω για το τι ακριβώ κάνω. Οπότε πιθανό να σου στείλω μήνυμα. Μην είσαι αρνητικό και αντιδράσει. Αν δεν σε αφορά, πάλι φίλοι θα είμαστε. Ή κάτι τέτοιο. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι μια δέσμευση. Νούμερο 12. Δημοσιεύσει πριν και μετά. Αν έχετε προϊόντα που μπορούν να δώσουν ένα καλό πριν και μετά αποτέλεσμα, τότε μπορείτε να κάνετε πολύ καλέ δημοσιεύσει με πριν και μετά. Μοιραστείτε το πριν και το μετά, χωρί να αναφέρει το όνομα τη εταιρεία ή των προϊόντων σα και ζητήστε από του ανθρώπου να σα ρωτήσουν αν θέλουν να μάθουν περισσότερα. Για παράδειγμα, μια εικόνα που είχα ανεβάσει παλιότερα που εμπορευόμουν προϊόντα διατροφή και ελέγχου βάρου, πέρα από τη δική μου φωτογραφία, γιατί και εγώ έχασα κιλά τέλο πάντων, ε, ήταν αυτή εδώ πέρα. Που ουσιαστικά ήταν φωτογραφία με το πριν και το μετά το ίδιο. Μια κυρία που ήταν το ίδιο ακριβώ. Και έγραψα, ξέρω εγώ, ότι αν δεν θέλει μετά από 30 μέρε να είσαι στο ίδιο ακριβώ σημείο, στείλε μου μήνυμα. Αν <laughs> ξέρει κάτι τέτοιο. Αλλά αν έχετε προβλήματα που φέρουν πριν και μετά, μπορείτε να τον κάνετε. Νούμερο 13. Δημοσιεύσει ενθουσιασμού. Κάθε μέρα χρειάζεται να έχετε κάτι για το οποίο είστε ενθουσιασμένοι. Έτσι δεν είναι. Ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι. Στου ανθρώπου αρέσει να κάνουν πράγματα που είναι συναρπαστικά και θέλουν να είναι μαζί με ανθρώπου που έχουν ενθουσιασμό. Μοιραστείτε λοιπόν πράγματα για τα οποία είστε ενθουσιασμένοι και αναφέρετε και το λόγο που είστε ενθουσιασμένοι. Αυτό προκαλεί την περιέργεια και κάνει του ανθρώπου να θέλουν να μάθουν περισσότερα. Για παράδειγμα, μία ακόμα μία δημοσίευση είναι: Χαίρομαι που για, μία ακόμα μέρα δεν χρειάζεται να πάρω τα μέσα μαζική μεταφορά για να φτάσω στο γραφείο. Αν υπομονώ να ξεκινήσω την εργασία μου σήμερα. Έχω να μιλήσω με πολύ ενδιαφέροντε ανθρώπου. Τώρα, α πούμε, ένα είδο δημοσίευση. Ήξερα μπορείτε να πείτε ότι μόλι έκλεισα το τηλέφωνο με έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Ωραία. Είχαμε μία σύντομη αλλά πολύ επικοδομητική συζήτηση ο Τζόρνταν Πίτερσον είχε πει ότι ε, φέρσου σαν κάθε άνθρωπο που ακού να γνωρίζει κάτι που δεν γνωρίζει εσύ. Αυτό ο άνθρωπο σίγουρα ήξερε πράγματα που δεν ήξερα εγώ. Αυτό είναι μια άλλη δημοσίευση. Η μια άλλη δημοσίευση είναι ότι μόλι έκλεισε το τηλέφωνο με μια πελάτησα. Με πήρε τηλέφωνο και μετά από τρει μέρε όπου χρησιμοποιούσε τα προϊόντα για να μου πει πόσο χαρούμενη ήταν που με γνώρισε και που τη σύστησα τα προϊόντα. Εσύ συνήθω τι αντιδράσει έχετε από του πελάτε σα. Αυτό είναι μια δημοσίευση που μπορείτε να κάνετε. Δημοσιεύσει σε εκδηλώσει, νούμερο 14. Αν παρευρίσκεστε σε, παρευρίσκεστε σε, μια εκδήλωση, σε κάποιο συνέδριο τη εταιρεία σα, είτε μικρό είτε μεγάλο, είτε είναι online είτε offline, γράψτε γι' αυτό στα social media. Μοιραστείτε το λόγο για τον οποίο είστε ενθουσιασμένοι για αυτή την εκδήλωση, για αυτό το event. Έτσι. Γράψτε τι πρόκειται να μάθετε εκεί και πώ αυτό που θα μάθετε θα σα βοηθήσει αυτό θα δημιουργήσει έναν θόρυβο γύρω από αυτό που κάνετε και επίση θα δείξει στου ανθρώπου ότι είστε αφοσιωμένοι στην επιχείρησή σα. Ωραία, γιατί είστε εκεί και εκπαιδεύεστε, είστε παρόντε. Για παράδειγμα, μπορείτε να ανεβάσετε μια φωτογραφία σα από το συνέδριο που πήρατε τη εταιρεία σα και που κατά τη διάρκεια μια ομιλία τέλο πάντων και να γράψετε ξέρω, ότι η εκπαίδευση και η υποστήριξη είναι η διαρκή. Σαν ότι αν θέλει να λέγεσαι επαγγελματία, χρειάζεται να μαθαίνει και να εξελίσσει διαρκώ δεξιότητέ σου Ευτυχώ αυτό στην εταιρεία μου το έχουμε δωρεάν. Ωραία, βάζει λοιπόν μια εικόνα και γράφει κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Και μάλιστα μπορείτε να το κάνετε και τώρα, που βλέπετε αυτή την εκπαίδευση. Βγάτε μια φωτογραφία όταν αυτό, το αυτοί, το αυτό έτσι μια selfie. Κάντε έτσι μια εδώ, μια selfie. Ωραία. Με εσά και την, ε, και την του webinar που είστε ή το facebook, ξέρω εγώ, live. Και μοιραστείτε το στο instagram. Και βάλετε και εμένα. Τα κάνετε και εμένα. Κάντε το story. Αυτό με Γιώργο που ρώτησε πριν, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το βάλει στη story. Δεν, δεν είναι απαραίτητο να το βάλει στον τοίχο σου. Εκτό μιλάμε για τον τοίχο του Facebook. Μπορεί, στο Facebook θα μπορούσε να το βάλει. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι, είναι για εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Μπορεί να το βάλει και να εξαφανιστεί την επόμενη μέρα. Λοιπόν, οπότε κάντε ένα screen στο ξέρω εγώ εδώ πέρα ή σας, αν το κάνετε, το, από το κινητό σα να το κάνετε. Τα Τεγκάρετε και μένα και στο Facebook και στο Instagram να βρείτε σαν παπάκι θείο Coach. Οπότε τα κάνετε και μένα και γράφτε σε κάτι τέτοιο. Ότι ποτέ δεν πίστευα ότι μπορούσε να εκπαιδεύουμε ε, φόρμα τη ξέρω εγώ, η πιζάμα ή κάτι τέτοιο. Έξα το σπίτι. Και γράψτε μου λίγο στα σχόλια, αν θέλετε τώρα. Βρίσκετε κάτι χρήσιμο από αυτέ τι ιδέε μέχρι τώρα. Ωραία, οπότε συνεχίζουμε. Καλά, θα συνεχίσαμε ούτω ή άλλω. Και να μην βρίσκετε κάτι χρήσιμο. Ωραία. Τέλεια. Βλέπω εδώ πέρα πολλά. Χαίρομαι. Νούμερο 15. Να είστε αστείοι και ιδιόρυθμοι. Θα εξηγήσω, μην νομιάζετε. Εντάξει, θα πω. Δεν χρειάζεται να είναι όλα γύρω την επιχείρησή σα ή τα προϊόντα σα. Δείξτε στου ανθρώπου ότι είστε ένα αληθινό άτομο. Ότι δεν είστε ξέρω, μόνο διαφημιστέ ή κάτι τέτοιο. Και ότι ξέρω εγώ, έχετε και χιούμορ τέλο πάντων. Αν έχετε, δεν ξέρω να έχετε χιούμορ. και, ότι, και πείτε και κάτι ευχάριστο, ξέρω εγώ. Γενικά είναι, είναι ευχάριστο κάποιο να είναι γύρω σα. Αυτό δείξτε τέλο πάντων. Αυτή η ενέργεια είναι μεταδοτική και αυτό είναι κάτι απαραίτητο αν θέλετε να χτίσετε ομάδα και να κάνετε πωλήσει, Δηλαδή ότι οι άνθρωποι γύρω σας, οι άνθρωποι θέλουν να είναι γύρω σας τέλο πάντων. εντάξει, οκ. Δεν χρειάζεται να, είμαστε, να το κάνουμε επίτηδες, να είναι επίτηδευμένο. Εντάξει. Μπορείτε να περιγράψετε μια προσαστία προσωπική στιγμή ή να μπει κάτι που έγινε με τα παιδιά σας. Εγώ πολύ συνα γράφω τάκες των παιδιών μου. Ή γράφω εγώ προσωπικές μου καθημερινές εμπειρίες. Να το πέρα μια συζήτηση με τον γιο μου, τον Αντώνη. Uh, δηλαδή, δεν χρειάζεται όλε οι δημόσιευσει σα να είναι γύρω από τη δουλειά σα. Ανεβάζοντα κάτι προσωπικό, κάτι ιδιαίτερο, κάτι αστείο, δείχνει ότι υπάρχει ένα πραγματικό άτομο πίσω από όλο αυτό. Φυσικά, μην το πιέσετε. Όπω είπα, δεν χρειάζεται να είναι επιτηδευμένο. Δεν χρειάζεται να πείτε κάτι αστείο, αν δεν το έχετε με το χιούμορ. Ή μπορεί τέλο πάντων να, να έχετε έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο χιούμορ. Τώρα, εδώ μεγάλη προσοχή σχετικά με αυτό. Μεγάλη προσοχή. Δεν αγγίζουμε αστεία που προσβάλλουν άλλε κοινωνικέ ομάδε. Για να είστε σε αυτή την εκπαίδευση, για να είστε σήμερα εδώ πέρα, σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε τα social media ή την επιχείρησή σα, γιατί θέλετε να προωθήσετε κάτι. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να κάνετε άκομψα αστεία. Νούμερο 16. Απαντήστε σε ερωτήσει. Αν κάποιο σα κάνει μια ερώτηση μέσω chat, μέσω email, μέσω messenger, τέλο πάντων, και νομίζετε ότι αυτή η ερώτηση θα ήταν χρήσιμο να απαντηθεί δημόσια, κάντε μια δημοσίευση. Και γράψτε την απάντησή σα στη συγκεκριμένη ερώτηση που δεχτήκατε. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο και μπορεί να δείξει στου άλλου ότι είστε ηγέτε ή είστε ένα επαγγελματία που μπορεί να βρει λύσει. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι αυτά που ψάχνουν οι άνθρωποι όταν θέλουν να αγοράσουν κάτι ή να συνεργαστούν με κάποιον. Όταν, για παράδειγμα, σα στείλει ένα μήνυμα και σα κάνει μια ερώτηση, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία αυτή και κάνετε ένα βίντεο ή σα θέλουν 10 ερωτήσει που είναι η ίδια ερώτηση. Κάντε ένα βίντεο και ανεβάστε το και πώ θα το. Ξέρετε ότι δέχτηκα αυτή την ερώτηση. Η απάντηση λοιπόν είναι αυτή. Λοιπόν, ότι ένα φίλο μου μου έστειλε αυτή την ερώτηση. Για παράδειγμα, πριν κάποιο διάστημα είχα κάνει εγώ στο Instagram ένα story και είχα πει κάτι μου μια ερώτηση. Και μου ρώτησε ένα φίλο μου ο Γιώργο και μου λέει, α πούμε, για τη διαχείριση του χρόνου. Ότι πόσο καιρό μου πήρε, τι λέει εδώ, Ναι, πόσο καιρό σου πήρε για να γίνει τόσο καλό στη διαχείριση του χρόνου. Υποθέτω ότι είμαι καλό τέλο πάντων. Α, και δεν το απάντησα γραπτό, δεν το, το απάντησα ιδιωτικά. Έκανε ένα βίντεο το οποίο έχει διάρκεια Δύο λεπτά και τριλευταία δευτερόλεπτα. Υπάρχει στο Instagram, μπορείτε να μπείτε και να το δείτε. Στο Instagram TV, στο δικό μου. Θα με βρείτε εκεί, ο Coach. Λοιπόν, και το οποίο βλέπετε εδώ πέρα 2.300 προβολέ. Και έχει ρωγό, 16 σχόλια. Εντάξει. Ένα απλό βιντεάκι που μου πήρε να το κάνω με ένα πεντάλεπτο, α πούμε, κάτι τέτοιο. Οπότε, αν σα κάνω μια ερώτηση, απαντήστε την δημόσια, αν θέλετε. Φυσικά δεν είναι απαραίτητο να εμφανίσετε και το όνομα αυτού που δεν κάνει την ερώτηση, γιατί μπορεί και να μην θέλει. Νούμερο 17 κάντε live. Το είχαμε πει και στην εκπαίδευση που έκανα πριν δύο-τρει εβδομάδε για, για, τον αλγόριθμο του Facebook. Αν μπείτε στη σελίδα μου στο Facebook, στο ε, facebook.com, κάθετο Greek Coach, θα βρείτε, αν ψάξετε μέρο θα πάτε δύο-τρει εβδομάδε πίσω, θα βρείτε την εκπαίδευση που είχα κάνει για τον αλγόριθμο. Αν θέλετε να τη δείτε, είναι πολύ σημαντική, πολύ χρήσιμε πληροφορίε. Λοιπόν, οπότε κάντε ένα live. Γιατί τα live είναι κάτι που βοηθούν πάρα πολύ στη, να σας, στο να σα προβάλλει το Facebook. Ε, Οπότε μπορείτε να κάνετε ένα Facebook Live, ένα YouTube Live και ένα Instagram Live. Αυτό μπορεί να φέρει πολύ μεγαλύτερη προβολή σε σας και στην επιχείρησή σας ε, γενικότερα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες πωλήσει και συνεργασίες. Για παράδειγμα, αν έχετε κάτι να πείτε ή κάτι να δείξετε, είναι προτιμότερο να κάνετε ένα live βίντεο παρά ένα βίντεο που θα έχετε βιντεοσκοπήσει από πριν. Για παράδειγμα, αν έχετε ένα κατάστημα, ένα μαγαζί, ξέρω εγώ ή κάτι τέτοιο, μπορείτε να κάνετε ένα live στο οποίο να δείξετε την αποθήκη σα. Πώ είναι ο χώρο σα. Ή ξέρω, κάτι ιδιαίτερο στην επιχείρησή σα. Δεν είναι απλά να κάνετε γνωριμία με το χώρο σα. Κάτι ιδιαίτερο. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει σε χώρο το, το, μαγαζί σα, στο χώρο σα οτιδήποτε. Αν εργάζεστε το σπίτι, μπορείτε να δείξετε π.χ. κάτι στο σπίτι σα, στο γραφείο. Πώ είναι οργανωμένο. Αν είναι οργανωμένο. Αν είναι κάτω, μην το δείξετε. Μην κάνετε live. <laughs> Κάντε κάτι άλλο σε live. Ωραία. Μπορείτε να μοιραστείτε κάποιε σκέψει που έχετε, κάποια tips ή κάποια προσωπική εμπειρία κάνοντα ένα live. Ο Βασίλη εδώ πέρα ρωτάει για τα το, για το ανέκδοτα λέει: Μπορούμε να, να ανεβάζουμε. Λοιπόν, μην, μην κλείσουμε τώρα και ξεκινήσετε και ψάχνετε στο Google για ανέκδοτα και τέτοια. Όχι, μην, μην. δεν είναι το θέμα αν θα ανεβάσετε τα ανέκδοτα ή αν θα προσπαθήσετε να βρείτε κάτι αστείο. Εγώ σα δίνω τώρα ιδέε για δημοσιεύσει. Οπότε, αν συμβεί κάτι το οποίο θεωρείτε ότι είναι αστείο και θα θέλετε να το μοιραστείτε και με άλλου, μπορεί να είναι είτε δημοσίευσει αυτό. Και μπορεί να είναι ένα 5, ένα 10% των δημοσιεύσεων Δεν σημαίνει ότι κάθε δεύτερο πράγμα που θα ανεβάζετε θα είναι ένα έκδοτο ή ένα αστείο. Νούμερο 18. Χρήσιμε ιδέε και συμβουλέ σε σχέση με τα προϊόντα σα. Γράψτε κάτι που είναι χρήσιμο και που είναι ενδιαφέρον για όσου μπορεί να ενδιαφέρονται για τα ωφέλη που προσφέρουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίε σα. Για παράδειγμα, αν εμπορεύεστε προϊόντα και υπηρεσίε σε σχέση με την υγεία και την ευεξία, μπορείτε να ανεβάσετε συμβουλέ άσκηση. Ωραία. Ή διατροφικά hacks. Ε, ξέρω εγώ να ανεβάζετε υγιεινέ συνταγέ, κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα είναι δημοσίευση από μια φίλη που είναι σε μια εταιρεία με διατροφικά προϊόντα που έκανε. Κουραμπιέδε αυτά, κουραμπιέδε νομίζω είναι, ναι. Συνταγή με κουραμπιέδε που χρησιμοποιούσε το προϊόν τη εταιρεία τη. Οι άνθρωποι που έχουν ενδιαφέρον για την υγεία και την ευεξία και την άσκηση κλπ. Αν κάνετε τέτοιου δημοσιεύσει, μπορείτε να, να... να επικοινωνήσουν μαζί σα να σας κάνουν like, να κάνουν ένα σχόλιο ή κάτι τέτοιο. Και αφού κάνουν λοιπόν κάποια αλληλεπίδραση, αν κάνουν ένα like ή ένα σχόλιο, μπορεί μετά να συνδεθείτε μαζί τους, είτε στα σχόλια, είτε σε προσωπικό μήνυμα. Και να πείτε περισσότερα για τα προϊόντα της υπηρεσίας σας. Οπότε αν ανεβάζετε μια χρήσιμη ιδέα για π.χ. Πώ να, να οργανώσει κάποιο το χώρο του, στο γραφείο, στο σπίτι, κάτι τέτοιο, μπορεί κάποιο να αλληλεπιδράσει. Και μετά, αν κάνει like, μπορείτε να του στείλετε ένα μήνυμα. Και να συνηθίσετε μαζί του, να κάνετε μια συζήτηση δηλαδή. Δηλαδή, αν ανεβάσετε κάτι που έχει να κάνει ξέρω εγώ, με... με άσκηση και κάποιο κάνει like, μπορείτε να στείλετε ένα, ένα μήνυμα και να πείτε Γεια σου Μαρία, ξέρω εγώ, ευχαριστώ για το σχόλιο σου στι ιδέε για γυμναστική που ανέβασα. Εσύ ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα γυμναστική καθημερινά, ωραία. ωραία. Και τι πρόγραμμα γυμναστική ακολουθεί και τα λοιπά. Και μετά μπορείτε δηλαδή, να μπείτε να σε μια συζήτηση σχετικά με το προϊόν σα ή σχετικά με την επιχειρηματική σα ευκαιρία αναλόγω στο θέμα τη δημοσίευση που κάνατε. Δηλαδή να κάνετε κάποιε ερωτήσει και να ξεκινήσετε, να έχετε ένα πάτημα να κάνετε μια συζήτηση. Ωραία, από αυτό θα ξεκινήσει τη συζήτηση και θα σα βοηθήσει να βρείτε αν υπάρχει μια ανάγκη που μπορείτε να καλύψετε με τα προϊόντα, με τι υπηρεσίε ή την ευκαιρία σα. Αν θέλετε να γίνετε ακόμα πιο αποτελεσματικοί σε αυτό, αν θέλετε να το πάτε σε ένα άλλο επίπεδο, μπορείτε να του στείλετε ένα μήνυμα, αλλά όχι σε γραπτό μήνυμα, να το κάνετε ηχογραφημένο μήνυμα ή ακόμη καλύτερα σε βίντεο. Εντάξει, ακόμη πιο ισχυρό. Νούμερο 19. Πίσω από τη σκηνή, στα backstage, παρασκήνια. Αν αυτό που θέλετε είναι να χτίσετε μια φιλή στα social media, όταν λέω φιλή, εννοώ να είναι άτομα που είναι φανεδικοί με τα προϊόντα, σα μάθατε πώ, ανεβάζετε, σα ακολουθούν κτλ. Είναι σημαντικό να χτίσετε ένα δυνατό δεσμό μαζί του. Ένα από του τρόπου για να το κάνετε αυτό είναι να του δείξετε λίγα πράγματα την καθημερινότητά σα. Δείξτε του λίγα πράγματα τη backstage που λέμε. Για παράδειγμα, ανεβάστε μια φωτογραφία που εργάζεται από το σπίτι με την οικογένειά σα. Ή που εργάζεστε σε μια παραλία, ξέρω εγώ. Ή, ή το πώ είναι το γραφείο σα στο σπίτι. Ή αν εργάζεστε στην κουζίνα του σπιτιού σα, δείχνετε πω είναι εκεί. Ε, και με τη φωτογραφία που θα ανεβάσετε, μπορείτε να γράψετε και για το αφέλι του να εργάζεστε από το σπίτι, και γιατί σα αρέσει τόσο πολύ. Αυτό λοιπόν θα τραβήξει τον ενδιαφέρον όποιον ενδιαφέρεται, ή θα ήθελε να... είτε θα για αυτό το οποίο ανεβάζετε, ή κάποιο που θα ήθελε να δημιουργήσει αυτού του τρόπου ε, αυτόν τον τρόπο ζωή τέλο πάντων για τον εαυτό του. Εξή. Τώρα κάτι άλλο θέλω να τονίσω εδώ πέρα είναι το εξή. Μία έξτρα σημείωση. Είναι ότι όταν ανεβάζετε μια φωτογραφία, χρησιμοποιήστε την περιγραφή τη φωτογραφία, το συνοδευτικό κείμενο, για να πείτε κάτι περισσότερο. Βλέπω πολλού που ανεβάζουν μια φωτογραφία ξερή ή έτσι σκέτη και, και δεν γράφουν τίποτα. Να ξέρετε ότι σύμφωνα με μια έρευνα του Ινστιτούτου Ροκασιάνου, η πατέρα μου θα γιάλασα, αλλά γελικά γέλασα. Λοιπόν, μία έρευνα του Ινστιτούτου Ροκασιάν ε, έδειξε το εξή ότι οι άνθρωποι που κοιτούν, όταν κοιτούν μία σελίδα στην οποία υπάρχει ο τίτλο, ο υπότιτλο, η φωτογραφία, η περιγραφή τη φωτογραφία, το κείμενο κτλ., το πρώτο πράγμα που κοιτάνε οι άνθρωποι είναι τι, Είναι η λεζάντα. Είναι δηλαδή η περιγραφή τη φωτογραφία. Δεν κοιτάνε καν τη φωτογραφία. Γιατί η φωτογραφία αποκτά νόημα σε σχέση με την περιγραφή τη. Και προσέξτε το κι εσεί. Α πούμε, εδώ πέρα έχω ανεβάσει μια φωτογραφία που έχω ξέρω, δύο οθόνε, ένα μικρόφωνο, το ρολόι κτλ. Αριστερά. Πώ είναι καλύτερο, το αριστερό ή το δεξί, όπου σε, 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 γράφω για κάτι περισσότερο. Νούμερο 20. Πάρτε συνέντευξη από έναν πελάτη σα. Μπορείτε να κάνετε ένα live βίντεο ή να ανεβάσετε ένα βίντεο που παίρνετε συνέντευξη από έναν καλό πελάτη σα ή μια πελάτη σα. Οτιδήποτε και αν εμπορεύεστε, τέλο πάντων. Μιλήστε με τον πελάτη σα ή με την πελάτη σα και ρωτήστε του γιατί του αρέσει το προϊόν ή η υπηρεσία σα και πώ του βοήθησε. Δεν χρειάζεται να αναφέρετε το όνομα τη εταιρεία του προϊόντο σα. Μπορείτε όμω να προτρέψετε του ανθρώπου να σα στείλουν μήνυμα για να μάθουν περισσότερα. Για παράδειγμα, α πούμε ότι έχετε μια πελάτη που έχασε 10 κιλά. Όχι, αυτή δεν είναι πελάτη που έχασε 10 κιλά, θα σα πω μετά τι είναι αυτό. Λοιπόν, έχετε μια πελάτη που έχασε 10 κιλά με τα προϊόντα σα. Πάρε τη μια συνέντευξη. Ρωτήστε την, τι είχε δοκιμάσει στο παρελθόν. Γιατί δεν είχε αποτέλεσμα πριν. Πόσο καιρό τα προϊόντα σα. Τι τη αρέσει περισσότερο. Ποια γεύση πήρε. Πώ αισθάνεται. Τη έχουν κάνει σχόλια κοπλιμέντα για το αποτέλεσμά τη. Ή π.χ. αν έχετε πελάτη, ένα πελάτη που χρησιμοποιεί την εκδοτική σα κάρτα και έχει εξοικονομήσει χρήματα από τι αγορέ του. Κάτι το ρωτήσει όπω αν του είναι εύκολο ή δύσκολο να χρησιμοποιεί την κάρτα, δηλαδή αν είναι κάτι πρακτικό. Πώ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει, να τη χρησιμοποιήσει. Πόσα χρήματα και από ποιε επιχειρήσει έχει εξοικονομήσει ε, χρήματα, τέλο πάντων. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι με μεγάλη διάρκεια, μπορεί να είναι 10-15 λεπτά. Ακόμα και τηλεφωνικά μπορείτε να το κάνετε, να το ηχογραφήσετε και να ανεβάσετε την ηχογράφηση σε μορφή βίντεο. Επί τη ευκαιρία να πω ότι αύριο 12.30 ώρα έχω προγραμματισμένο καφέ με έναν φίλο και επαγγελματία, τον Γιώργο Σταυροβαλάκη. Δεν είναι απελάτη μου, αλλά είμαστε φίλοι. Θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα μιλήσουμε για κορονοϊού, θα μιλήσουμε για εργασία από το σπίτι, θα μιλήσουμε για MLM, θα, θα μιλήσουμε για θετική και αρνητική νοοτροπία. Θα δούμε αρκετά πράγματα αύριο, δικά μισή ώρα, στην, ε, στη σελίδα μου στο Facebook. Θα πούμε αρκετά πράγματα σχετικά με αυτό. Λοιπόν, νούμερο 21. Μοιραστείτε το περιεχόμενο άλλων. Καθε καιρού κοινοποιώ πράγματα που έχουν ανεβάσει άλλοι. Αν είναι σχετικά με τα προϊόντα τη υπηρεσία, στην ευκαιρία μου και αν είναι κάτι το οποίο πρόκειται να βοηθήσει το κοινό μου σε κάτι, του ακολουθού, του φίλου μου κτλ. Αυτό δείχνει ότι με ενδιαφέρει. Το κοινό μου και ότι δεν με ενδιαφέρει να δουν μόνο το δικό μου περιεχόμενο. Επίση, δίνει στο κοινό μου ποικιλία και χρήσιμε πληροφορίε, οι οποίε όμω συνεχίζουν να είναι σχετικέ προφανώ με τα ωφέλη των προϊόντων, των υπηρεσιών και τη ευκαιρία μου. Για παράδειγμα, πρόσφατα είχα ανεβάσει αυτό. Είχα κάνει μια εκπαίδευση και είχα έναν άλλον ομιλητή. Και έδωσα στο κοινό μου την ευκαιρία να μάθει από κάποιον άλλον πολύ πετυχημένο και να ωφεληθεί από την εκπαίδευση αυτή. Ή παράδειγμα, διαβάσατε ένα χρήσιμο άρθρο σχετικά με τα προϊόντα ή τι υπηρεσίε σα σε, σε, ένα site. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο ας πούμε, να αναφέρει κάποια ωφέλη. Γενικά, ένα site, εγώ π.χ. έχετε ένα προϊόν που έχει μέσα πράσινο τσάι και κάνει αποτοξίνωση. Και διαβάσατε κάπου ένα άρθρο που μιλάει για το πράσινο τσάι. Δημοσιεύστε το άρθρο. Πείτε δηλαδή, κάτι το οποίο θα βοηθήσει του ανθρώπου που σα ακολουθούν και α είναι κάποιο άλλο, δεν δηλαδή σα πειράζει. Και φυσικά, μην κάνετε αυτό που βλέπω ότι κάνουν κάποιοι παίρνετε το κείμενο κάποιου που το διαβάσατε, το κάνετε αντιγραφή και το κάνετε σαν δική σα δημοσίευση. Αυτό είναι ανήθικο. <laughs> <laughs> το έχω δει πολλέ φορέ να συμβαίνει <laughs> δυστυχώ. Μην το κάνετε. Κάτι δεν είναι να δημοσίευση. Υπάρχει ένα κουμπί που λέει κάτω ε, ξέρω εγώ, κοινοποίηση. Πατήστε εκείνο το κουμπάκι και κάνετε κοινοποίηση στο προφίλ Δεν θα πάτε τίποτα. Αν προβάλλετε κάποιον άλλον, ίσα ίσα. <laughs> <laughs> και να πω σε αυτό το σημείο ότι μέρο του περιεχομένου που μοιράζομαι εδώ μαζί σα στη σημερινή εκπαίδευση Κάποιε από τι ιδέε δηλαδή, τα παραδείγματα είναι προσωπικά όλα δικά μου φυσικά, αλλά κάποιε από τι ιδέε για δημοσίευση είναι από μια άλλη πετυχημένη δικτυότητα και επαγγελματία εκπαιδεύτρια ε, marketing και social media, την Ετάνια e Λάιζα. Απλά ήταν στα αγγλικά και είπα να το κάνω εδώ. Οπότε είχα δει τη δημοσίευση τη, είδα κάποιε ιδέε και σκέφτηκα να κάνω αυτή την εκπαίδευση. Αλλά γενικά, μοιραστείτε το περιεχόμενο άλλων στο προφίλ σα, αν είναι κάτι χρήσιμο. 22. Συγχωρείτε τον πελάτη, τον συνεργάτη του μήνα. Αυτού του είδου οι δημοσιεύσει εξυπηρετούν δύο σκοπού. Πρώτον, ο πελάτη ή ο συνεργάτη σα θα νιώσει πολύ ξεχωριστό και μοναδικό. Και δεύτερον, οι υποψήφιοι πελάτε ή συνεργάτε σα θα έχουν την περιέργεια να δουν τι κάνετε. Για παράδειγμα, στο τέλο του μήνα ή στην αρχή του επόμενου μήνα, γράψτε για τον τάδε πελάτη σα που εξοικονόμησε τα περισσότερα χρήματα από την εκδοτική σα κάρτα, αν έχετε αυτό, ή που έχασε τα περισσότερα κιλά ή που έχετε τη μεγαλύτερη αλλαγή ε, από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. Προφανώς σε αυτές τις δημοσιεύσεις χρειάζεται να έχετε τάκτ. <laughs> δηλαδή αν ένας πελάτης σας παράδειγμα ήταν 130 κιλά και έχασε 8 κιλά σε ένα μήνα και πήγε στα 122, μπορεί ο ίδιο να μην νιώθει άνετα να το ταγκάρετε στα σχόλια ή στη δημοσίευση ή να αναφέρει το, το βάρο του ξέρω, ή το όνομά του κτλ. Οπότε μπορείτε να πείτε ότι ο πελάτη μου, ο Γιώργο Αυτοκυλική, το Μάρτιο έχασε μέσα σε ένα μήνα 8 κιλά και 6% λίπος ή κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται να πείτε ότι είναι πλέον 130 κιλά, ενώ ήταν 138 ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, νομίζω καταλαβαίνετε πώ το εννοώ. Ή θέλω, παράδειγμα, η μια άλλη δημοσίευση είναι ότι θέλω να συγχαρώ του συνεργάτε τη ομάδα μου, Μαρία, Κώστα και Παύλο, που τον περασμένο μήνα είχαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην ομάδα του. Αγαπητοί μου συνεργάτε, συγχαρητήρια για την επιτυχία σα και είμαι πολύ χαρούμενο που συνεργαζόμαστε. Εδώ να σα πω πάλι ότι δεν χρειάζεται να ταγκάρετε του ανθρώπου αυτού. Απλά να αναφέρετε τα ονόματα του. Φυσικά εννοείται ότι θα πρέπει να είναι αληθινά το που ανεβάζετε, έτσι. Και αν γράψετε κάτι τέτοιο, λοιπόν, θα έχετε ανθρώπου που θα θέλουν να μάθουν περισσότερα. Και πάλι λοιπόν, προσοχή εδώ, όπω και σε αυτήν, αλλά και σε όλε τι άλλε δημοσιεύσει, θα πρέπει να πείτε κάτι μόνο αν είναι αλήθεια. Σα παρακαλώ, μην ανεβάζετε ανακρίβειε, αναλήθειε ή ξεκάθαρα ψέματα. Μην το κάνετε. Θα αποκαλυφθούν. Δεν χρειάζεται και θα κάνετε κακό και σε εσά και στην εταιρεία σα και γενικά σε όλο τον κλάδο. Ο Seth Godin, ο γκουρού του marketing, είχε γράψει ένα βιβλίο με τίτλο All marketers are liars. Δηλαδή, όλοι οι marketers ψεύδονται. Εντάξει, μην είστε τέτοιοι. Συμφωνεί. Νούμερο 23, μάλλον. Στατιστικά που τραβούν την προσοχή. Βρείτε στατιστικά, πραγματικά στατιστικά, που μπορείτε να μοιραστείτε. Ανέβασα κάτι τέτοιο πρόσφατα στο Facebook, χθε νομίζω, προχθέ. Τα οποία ίσω να τραβήξουν την περιέργεια των ανθρώπων που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τα προϊόντα τη υπηρεσία ή την ευκαιρία σα. Για παράδειγμα, αν είστε σε μια εταιρεία υγεία και ευεξία και εμπορεύεστε προϊόντα για απώλεια βάρου, θα μπορούσατε να δημοσιεύσετε στατιστικά για την παχυσαρκία και για ασθένειε και να πείτε κάτι σαν αυτό που έγραψα εδώ πέρα, ότι πολύ χαίρομαι που συνεργάζομαι με μια εταιρεία που έχει προϊόντα που βοηθάνε ανθρώπου, το να αλλάξουν ξέρω εγώ, αυτά τα στατιστικά ή κάτι τέτοιο. Αξί. Είχα γράψει. Πότε είναι αυτό, χθε νομίζω. Ότι αυτή η δημοσίευση που βλέπετε εδώ πέρα. πώς ευέλικτο είναι το ωράριό σου. Και ότι ένα στατιστικό που είχα βρει. που είναι πραγματικό στατιστικό έτσι. Έκανα αναζήτηση και βρήκα αυτό το στατιστικό. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Όπου λέω ότι περίπου το 70% των εργαζόμενων εργαζόμενων ε, έχουν καμία ή ελάχιστη ευελιξία στο ωράριό του. Και λέω κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και λέω ότι πολύ χαίρομαι που στη δική μου δουλειά επιλέγω πότε και πόσο θα εργαστώ και χαίρομαι που δείχνουν και σε άλλου να κάνουν το ίδιο. Εσύ στη δική σου εργασία έχει ευέλικτο ωράριο. Τώρα, αν κάποιο είδε αυτή τη δημοσίευσή μου και του φάνηκε χρήσιμη, μπορεί να μπει στο προφίλ μου και να πατήσει κοινοποίηση. Μην την πάρετε όπω είναι αυτούσια και την κάνετε αντιγραφή επικόλυση. Νούμερο 24. Διαγωνισμοί ή promotions. Όποτε η εταιρεία σα κάνει διαγωνισμού ή promotions, μοιραστείτε τον ενθουσιασμό σα για τον διαγωνισμό ή το promotion χωρί όμω να αναφέρετε το όνομα τη εταιρεία ή των προϊόντων σα. Απλά μοιραστείτε τον ενθουσιασμό σα και ζητήστε από του ανθρώπου να επικοινωνήσουν μαζί σα προσωπικά, αν θέλουν να μάθουν περισσότερα για να πάρουν μέρο στο διαγωνισμό ή στο promotion. Για παράδειγμα, βλέπω ότι κάποιοι ανεβάζουν, ξέρω που κάνουν φίλοι μου challenges 21 ημερών, κάτι τέτοιο. Κάποιο που θέλει να πάρει μέρο σε κάποιο τέτοιο challenge, α πούμε. Εντάξει, και υπάρχει ένα ενθουσιασμό σε αυτό το πράγμα, στο promotion. Κάτι άλλο, α πούμε, ότι π.χ. είχαμε πάει στο συνέδριο, τον Νοέμβριο, και μα ανακοινώσαν ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο promotion ε, για ένα ταξίδι το καλοκαίρι. Και μπορώ να γράψω, ξέρω εγώ, ότι μόλι ανα... ενημερώθηκα για έναν διαγωνισμό και το πώ να κερδίσω ένα ταξίδι τριών ημερών σε ένα πεντάστερο resort, all inclusive, καθώ παράλληλα αναδείξω την επιχείρησή μου. Και αυτοί που ενδιαφέρονται θα σου στείλουν ένα μήνυμα: τι είναι αυτό το ταξίδι, κτλ. Τα οπότε μπορείτε να του πείτε ότι και αυτοί μπορούν να πάρουν μέρο σε αυτό το promotion, σε αυτό το challenge. Και νούμερο 25. Αναγνώριση influencers, ανθρώπων επιρροή. Αν διαβάσατε ένα βιβλίο. Αν παρακολουθήσετε ένα course, ένα πρόγραμμα, είδατε μια εκπαίδευση από κάποιον άνθρωπο επιρροή που σα βοήθησε κάπω, αυτό που είδατε, που διαβάσατε, που ακούσατε, αναγνωρίσετε τον δημόσια στα social media. Κάποιε φορέ θα αναδημοσιεύσουν, θα κοινοποιήσουν τη δική σα δημοσίευση στο δικό του κοινό, ειδικά αν γράψετε κάτι καλό, και αυτό μπορεί να φέρει πολλέ επισκέψει και στο δικό σα προφίλ. Για παράδειγμα, αν δεν το κάνετε πριν, κάνετε το τώρα. Τραβήξτε μια selfie, κάντε ένα screenshot, κάντε ένα boomerang και ανεβάστε το στο... στο, προφίλ σας. Κάντε ένα story. Τα και εμένα. Εντάξει. Και αν γράψετε κάτι καλό, αν βρίσκετε κάτι χρήσιμο προφανώ από την εκπαίδευσή μα, και αν γράψετε κάτι καλό, μπορεί να το δημοσιεύσει και εγώ στο δικό μου κοινό και να δουν εσά μετά οι δικοί μου ε, ακόλουθοι και μπορείτε να πάρετε έξτρα followers ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτέ ήταν 25 ιδέε για είδη δημοσιεύσεων στα social media και να έχετε αλληλεπίδραση από του φίλου ή του ακολούθου σα. Αυτή η εκπαίδευση θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα μου στο Facebook. Βλέπω ότι είμαστε αρκετά άτομα μέσα, κοντά στα 90 άτομα. Μπράβο σα. Okay. Γράψτε μου ένα πράγμα που κρατήσετε από τη σημερινή εκπαίδευση. Ποια ή ποιε ιδέε θα αρχίσετε να εφαρμόζετε άμεσα. Γράψτε μου τι σχόλια. Κάντε δηλαδή την σύνοψη τη εκπαίδευση σήμερα. Θυμηθείτε να κάνετε γράφτη στο GreekCoach.gr κάθετο το δηλή για να λαμβάνετε ενημερώσει. Αυτά. Καλό βράδυ σε όλου. Καλή επιτυχία. Και είμαι ο Θεωρή Αραμπαζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα.